ας παρηγορηθούμε όμως, αδελφοί μου. Το σκοτάδι αυτό δεν είναι πρωτόκολλο. Τη νύχτα εκείνη το ίδιο σκοτάδι βίωσαν και οι οδηγόροι προς το σπήλαιο της γεννήσεως. Το βίωσαν, αλλά δεν φοβήθηκαν. Οι βοσκοί εισήλθαν στο κατασκότεινο σπήλαιο, οδηγούμενοι από το φως της φάπης. Οι μάγοι ταξίδεψαν κάτω από τον σκοτεινό ουρανό, οδηγούμενοι από τον λαμπρό αστέρα. Η βαθιά εκείνη νύχτα δεν κατάφερε να εμποδίσει το υπερκόσμιο φως του ηλίου της δικαιοσύνης. Το ανέσπερο φως του νεογέννητου Χριστού έγινε άπαξ και διαπαντός, η ελπίδα και η πηξίδα σε ένα νέο δρόμο και μία νέα προοπτική για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο ύμνος των Αγγέλων πλημμύρισε τα σύμπαντα και καλύτευσε τις ψυχές, σκορπίζοντας μία πανανθρώπινη υπόσχεση. Ποτέ πια ο άνθρωπος μόνος μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και της απόγνωσης. Ποτέ πια η ανθρωπότητα καταδικασμένη να πορεύεται σε σκοτεινές οδούς χωρίς ελπίδα και διέξοδο. Την ώρα που τα απατηλά φώτα του κόσμου σβήνουν, το μεσότυχο του φραγμού διαλύεται και το φως των Χριστουγέννων αναδύεται άσπρο και άσπαστο. Την ώρα που το κακό μοιάζει ανίκητο, η δύναμη του ταπεινού θείου βρέφους ανατρέπει τα σχέδια των ισχυρών. Την ώρα που ο κόσμος μοιάζει να στερεύει από αγάπη και αγιότητα, το σπήλαιο της Βηθλεέμ μετατρέπεται σε θεμέλιο ενός νέου, φωτεινότερου και δικαιότερου κόσμου. Ο δρόμος που ενώνει την γη με τον ουρανό διανοίγεται ενώπιόν μας ολόκληρος. Οι πύλες της ΕΔΕΠ ανοίγουν και πάνω. Η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο της Παναγίας μας εξαγνίζεται από τα θανατηφόρα πάθη και γίνεται ξανά άψια να υποδεχθεί τον νεογέννητο Μεσσία. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ζούμε σε καιρούς βαθύτατου κλονισμού. Η ανθρωπότητα εκτόπισε τον Θεό και την ίδια στιγμή χάθηκε η εμπιστοσύνη μας προς τους ανθρώπους. Κάθε ημέρα μας περιμένει και μία δυσάρεστη και οδυνηρή έκπληξη από τις ανθρώπινες επιλογές. Δεν εμπιστευόμαστε πια ούτε τους συνανθρώπους μας, ούτε καν τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο άνθρωπος έχασε πλέον την εμπιστοσύνη του προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Όμως, δόξα τω Θεώ, δεν την έχασε ο Δημιουργός μας. Μέσα σε αυτό το πηχτό σκοτάδι του φόβου και της κακυποψίας, ο Θεός γίνεται άνθρωπος και μας αποκαλύπτει όχι μόνο την άπειρη αγάπη του, αλλά και την ακλόνητη εμπιστοσύνη του σε όλους εμάς. Ο Εγουράκιος Πατέρας ανανεώνει την σχέση του μαζί μας και προσμένει την ανταπόκρισή μας. Ο Σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού μας θυμίζει πως είμαστε πλάσματα αγάπης, αλλά και συγχρόνως ο ερχομός του μας καλεί να επανακτήσουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας.